συντρόφοι, σύντροφοι, θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Μπουγκέμι Λάμδα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση απότισης φόρου τιμής στον σύντροφο Χριστομπίστη, έναν αγωνιστή, έναν κομμουνιστή, δοκιμασμένο κομμουνιστή, που δεν εξαργύρωσε καριέρες και ικανότητες, θα μπορούσε άνετα όπως πολλοί άλλοι σε αυτό εδώ το σύστημα, και που στιγμάτισε και με την παρουσία του την πολύ πλούσια αυτά που λέγονται εδώ, και με τη δράση του και ιστορικές περιόδους του κινήματος, του λαϊκού, και με αυτή την έννοια ανήκει σε αυτό, από την εποχή της Χούντας, του Πολυτεχνείου, της μεταπολίτευσης, αλλά και τα τελευταία χρόνια. Ναι, και εμένα και εμάς μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το αυτονόητο που θα έπρεπε. Ποιο δηλαδή? Ένας άνθρωπος 75 χρονών, 77 χρονών, με ένα σωρό προβλήματα υγείας, να βρίσκεται πάντα παρόν, μέχρι το τέλος της ζωής του, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε απεργία, να κρατάει το πανό, να μοιράζει την προκήρυξη, να βρίσκεται σε καλέσματα και σε σκέψεις, τον θυμόμαστε κι εγώ προσωπικά, να έρχεται στο εκτός των τυχών, σε συσκέψεις για ζητήματα εργατικά, για ζητήματα δημοκρατικά, για ζητήματα κεντρικά, διεθνή, που απασχολούν καθημερινά το λαό, να καταθέτει την άποψή του και να γωνιά γι' αυτό. Αυτό θα μείνει, σύντροφοι και συντρόφισσες. Πάρα πολλοί αγωνιστές χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι μέσα στο νόμο της φύσης. Μένει σε εμάς να τους τιμήσουμε. Χάθηκε ο σύντροφός μας ο Χριστός, που ωστόσο είναι παρόν. Χάθηκαν σύντροφοι που αναφέρθηκαν. Σύντροφος ο Τσίτσος, ο αδελφός του, ο σύντροφος ο Ισάκ Ορδανίδης και ο σύντροφός μας Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος, που δεν πρόλαβε να πιει μαζί του ένα καφέ, όπως είχε πει τότε που χάθηκε ο Χρήστος, μια και ήταν και φίλοι. Πώς τιμούμε αυτούς τους συντρόφους? Αν η μία πλευρά είναι η ανθρώπινη, η συναισθηματική, αυτό που κατατίθεται τώρα, που είναι κομμάτι της ζωής, η άλλη πλευρά είναι το ότι είμαστε εδώ παρόντες, συνεχίζουμε στο σήμερα, στο αύριο, μέσα στους αγώνες, για να υπηρετήσουμε τη λαϊκή και εργατική υπόθεση, ανεξάρτητα από διαφορές, ανεξάρτητα από αντιθέσεις που ούτως αλλιώς υπάρχουν. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες λοιπόν, μικρούς ή μεγάλους, καθημερινούς και σε όλα τα επίπεδα, σε μια επίθεση που συνεχίζεται από τους δίθεν αριστερούς, και αυτό πια είναι υπερβολή, που συνεχίζουν την επίθεση των προηγούμενων, την επίθεση του κεφαλαίου, την επίθεση του υπεριαλισμού, μπορούμε και πρέπει, και είμαι αισιόδοξος, να συνεχίσουμε αυτή την πάλη που τόσο έχει ανάγκη ο λαός. Όχι γενικώς για ενότητες, το είπε ένας σύντροφος στο ντοκιμαντέρ που δείχθηκε, αλλά για την ικανοποίηση αυτών που η ζωή βάζει σαν ανάγκη. Λέω λοιπόν ότι η δράση καθημερινή, η αντίσταση, η διεκδίκηση, η πάλι ενάντια στην εκμετάλλευση, την καπιταλιστική εκμετάλλευση, στην υπεριαλιστική εξάρτηση, η προσπάθεια δημιουργίας ενός πλατιού με τόπο αντίστασης και διεκδίκησης, είναι στην πράξη η πραγματική δικαίωση και του Χριστουμπίστη και όλων αυτών των αγωνιστών που χάθηκαν. Ευχαριστώ πολύ.